Χρυσοπολιτήσεις και η οδός Παπανικολή. Μάλιστα έντονα ήταν τα παράπονα των περίοικων για μη ανταπόκριση των άμεσα εμπλεκόμενων υπηρεσιών. Τραγική κατάσταση όπως βλέπετε. Το νερό έφτανε μέχρι εδώ. Ο σύζυγός μας και τον πάνω στην καρέκλα. Τηλεφωνούσαμε της πυροσβεστικής περίπου 10 φορές η πυροσβεστική αφαντή. Εκκλείαν μας το τηλέφωνο. Ο κύριος Βίρας το ίδιο. Έκλεισε μας το τηλέφωνο και είπε μας υπάρχει συντονισμός, αλλά συντονισμό δεν είδαμε. Μπορείτε να δείτε τι καταστροφές υπόστηκε το κατάστημα. Είναι απελπιστική, κάθε χρόνο το ίδιο πρόβλημα. Με τα πρώτα νερά που να κάνει 15-20 λεπτά, μισή ώρα και μόνο μετά. Το Δημαρχείο τώρα πιάνει θέση του είναι που μπορεί να κάνει. Οι πυροσβεστικοί έρχονται εδώ, αλλά στους πέντε πράγματα δεν ξέρει κανένας. Ρίσκουν την μπάλα να δουν συνέχεια. Πρόβλημα. Μόνο να πιάνουν τους φόρους, τίποτα άλλο. Κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Την άλλη φορά είχε χώματα με τηλεφωνού τόσες φορές του Δημαρχείου, δεν με βάλε κανένας υπόψη. Έγραψα μια άρφα 4 τηλέφωνα, ώσπου να έρθει να καθαρίσουν τον δρόμο. Μέχρι και ανεμοστρόβιλος εκδηλώθηκε μεταξύ Κεγιών και Τρούλων, χωρίς ευτυχώς να αναφερθούν ζημιές. Οι κρατικές υπηρεσίες πιάστηκαν και πάλι στον ύπνο. Δεν προνόησαν έγκαιρα για την αντιμετώπιση μιας ευνίδιας νεροποντής και το πάθημα των προηγούμενων χρόνων δεν τους έγινε μάθημα. Δεν εισακούστηκαν ούτε οι προειδοποιήσεις για την κλιματική αλλαγή, αλλά και την συχνότητα των ευνίδιων έντονων καιρικών φαινομένων, με αποτέλεσμα το γνωστό έργο να επαναλαμβάνεται στη Λάρνακα. Να είμαι δίκαιος ότι δεν περιμέναμε αρχές του Σεπτέμβρη αυτή το έντονο φαινόμενο. Περιμέναμε ότι θα είχαμε και το Σεπτέμβρη για να πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα. Αλλά ευτυχώς τουλάχιστον οι σχάρες έχουν καθαριστεί και από το προστατευτικό και από το Δήμο και θα δούμε τι άλλο μπορούμε περισσότερο να κάνουμε. Πλημμυρισμένοι δρόμοι, υποστατικά εγκλωβισμένα αυτοκίνητα, τροχαία δυστυχήματα, λάσπη, πέτρες και κάθε λογίση σορευμένης ακαθαρσίας συνέθεταν το σκηνικό της πόλης σε πολλά σημεία. Η πυροσβεστική υπηρεσία έτρεχε και δεν έφτανε. Δέχθηκε πέραν των 200 κλήσεων και παρά το γεγονός ότι έγινε ανάκληση προσωπικού και ενισχύθηκε από μέλη της ΕΜΑΚ και τους πυροσβεστικούς σταθμούς της Λευκωσίας, εντούτοις κατόπιν εορτής. Ένιξε νερό μέσα, οι βιτρίνες μου αγιώσασαι γιατί ξύλωνοι πρώτες δαμε, τα στάντα με ξύλων πάλι αγιώσασαι. Τώρα δεν μπορώ να καθαρίσω τώρα, να δω τι άλλο να δω. Καθ' όλη την διάρκεια της ημέρας η αστυνομία εξέδιδε ανακοινώσεις, καθώς πολλοί δρόμοι κατέστησαν επικίνδυνοι και παρουσίασαν σωρία προβλημάτων λόγω της κακοκαιρίας. Προβλήματα παρουσιάστηκαν και στο σύστημα ηλεκτροδότησης, καθώς 15 περιοχές της Λάρνακας έμειναν χωρίς ρεύμα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει ότι η χαμηλή πίεση που επηρεάζει την περιοχή υποχωρεί από αύριο το βράδυ. Απόψε εντελώς διαφορετικός καιρός. Βελτιώνεται πάρα πολύ ο καιρός. Ουσιαστικά δεν περιμένουμε βροχές εκτός από τα ανατολικά του νησιού που μπορεί να έχουμε κάποιες μεμονωμένες βροχές, τίποτα το ιδιαίτερο. Το σκηνικό πάντως του καιρού δεν αναμένεται ότι θα σημειώσει σημαντική αλλαγή παρά τη μικρή άνοδο της θερμοκρασίας τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη. Τα πάντα συνοψίζονται προφανώς στη δήλωση του Δημάρχου Λάρνακας. Δεν το περίμεναν, λέγει ο κύριος Λύρας.